Οι περιπτώσεις δύο προσφυγικών κατοικιών στη Νέα Ιωνία που βγαίνουν σήμερα στο σφυρί με επισπεύδουσες τράπεζες για οφειλές κάτω των 30.000 ευρώ αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών, να μην εκπληστριάζονται δηλαδή ακίνητα με μικρή εμπορική αξία. Προφανώς είναι από κάποιους ανθρώπους που υπάρχουν μικρά δάνεια και οι τράπεζες αναγκαστικά τους το βγάζουν στο σφυρί. Δεν υπάρχει δυστυχώς κανένα έλεος, ούτε υπάρχει κανένας έλεγχος από κανέναν, άρα όλα αυτά που λένε είναι πρωτοφανή ψέματα. Αν αυτοί είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτά οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις μικρές λαϊκές και ίσως και πρώτες κατοικίες, δεν μπορώ να το ξέρουμε αυτό, τότε τι μπορώ να πω. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι είναι ένα καθαρό επικοινωνιακό ψεύμα αυτό που λέει ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχει συμφωνία κλπ. Δυστυχώς και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα εκπληστηριάζονται σπίτια για πολύ μικρές αξίες και πρώτες κατοικίες. Σήμερα υπάρχει και στην Αθήνα πληστηριασμός για ένα σπίτι με οφειλή 3.000 ευρώ. Το κίνημα κατά των πληστηριασμών και των κατασχέσεων παραμένει σε κατάσταση επαγρύπνησης και κάθε Τετάρτη τα μέλη του συγκεντρώνονται στο ειρηνοδικείο του Βόλου ώστε να μπλοκάρουν πληστηριασμούς. Εμείς ως κίνημα θα είμαστε σταθεροί και σήμερα και όποτε χρειαστεί θα είμαστε σταθερά έξω από το ειρηνοδικείο. Κάθε Τετάρτη να αποτρέπουμε τους πληστηριασμούς ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι άλλο, ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση αρχίζει πάλι πανικόβλητη να ματαιώνει τους πληστηριασμούς. Ήδη ανακοινώθηκε ότι στο επόμενο διάστημα δεν θα γίνει πάλι κανένας πληστηριασμός για τις τρεις επόμενες εβδομάδες. Το κίνημα έχει δείξει ότι μπόρεσε και σταμάτησε ακόμα και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με την παρέμβαση που έγινε προχθές στον Πειραιά και στην Αθήνα. Στο μεταξύ, υποκριτική χαρακτηρίζει το μέλος του κινήματος Γιάννης Μπάλας την πρόσφατη πρόταση του Δήμου Βόλου για τη δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού, η οποία θα αγοράζει κόκκινα δάνεια. Μάλλον ο λαϊκισμός και εδώ περισσεύει, γιατί είναι πολύ υποκριτικό η δημοτική αρχή, αυτή η δημοτική αρχή που έχει στείλει μπιλιατάκια σε όλο τον κόσμο για αρκετά μικρά ποσά, είτε αφορούν κλήσεις είτε αφορούν οτιδήποτε άλλο, τα οποία τα έχει στείλει και τα έχει βεβαιώσει στην εφορία, και καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που δεν μπορέσει να το αποπληρώσει αυτό θα του γυρίσει μπούμεραγκ εφόσον έχει χρεωθεί στην εφορία.